Σήμερα, ο Αντώνης Διαματάρης εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Sky, όπου μεταξύ άλλων παρουσίασε το έγγραφο από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια που πιστοποιεί τις σπουδές του. Στη συνέχεια μίλησε για τους λόγους που τον έκαναν να υποβάλει την παραίτησή του. Υπήρξαν 4 κατηγορίες εναντίον μου, η μία ήταν για το πτυχίο, η δεύτερη ότι μπήκα στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης και άλλαξα το βιογραφικό μου, στην οποία δεν είχα πρόσβαση και μάλιστα καλώ τον εισαγγελέα να το εξετάσει γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η τρίτη είχε να κάνει με έναν συνεργάτη μου που είχε 6 δίκες και είναι αθώος σε όλες, κανείς όμως δεν έκανε ένα τηλέφωνο για να δει αν είναι αλήθεια και η τέταρτη έχει να κάνει με το ότι παρέμεινα μέτοχος σε εταιρείες. Κυβερνητικές πηγές αναφερόμενοι στις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ο πρώην υφυπουργός τόνισαν, ο Άντωνης Διαματάρης, παρουσίασε σήμερα το επίσημο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια που πιστοποιεί ότι είχε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση MBA. Ήταν ακριβής λοιπόν η δήλωσή του ότι σπούδασε στο Κολούμπια παρότι δεν προσήλθε να παραλάβει το πτυχίο του. Ο ίδιος για λόγους ευθυξίας και επειδή αμέλησε να αποχωρήσει έγκαιρα από τη θέση διευθύνοντος συμβούλου, υπέβαλε την παραίτησή του. Έχουν άραγε κάποιο σχόλιο για το επίσημο έγγραφο του Κολούμπια, ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσαν να τον κανιβαλίσουν, θα του ζητήσουν συγγνώμη για όσα ψέματα είπαν εις βάρος του, με την παρουσίαση του σημερινού εγγράφου κλείνει ένας κύκλος, με τη λάσπη να επιστρέφει σε αυτούς που την εκτόξευσαν. Ας το καταλάβουν, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε όταν κυβερνούσαν εκείνοι, για τα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο πήχης είναι πολύ ψηλά. Η λέξη ευθυξία μπορεί να είναι άγνωστη για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως για τους υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι κάπα, Τσίπρα, απαντώντας πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν, η κυβέρνηση μπορεί να μην βρήκε το ένταλμα πριν την αντισυνταγματική εισβολή στο σπίτι του κάπα. Ινδαρέ που ψάχνει εδώ και 4 μέρες όλη η Ελλάδα, αλλά ανακάλυψε το πτυχίο του κάπα. Διαματάρη, ποτέ δεν είναι αργά, ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο κύριος Διαματάρης εμφανιζόταν ψευδός ως πτυχιούχος και παραβίασε το Σύνταγμα έχοντας επιχειρηματική δραστηριότητα αν και υπουργός. Σήμερα, ένα μήνα μετά, ανακάλυψε κάποια επιστολή που δήθεν πιστοποιεί τις σπουδές του, την οποία όμως δεν έβρισκε όταν του ζητούσαν όλοι να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το πλαστό βιογραφικό του. Ωστόσο, αφού η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ζητάει και τα ρέστα, ενδεχομένως και από τα φιλικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης που έκραξαν τη fake αριστεία, αν κανείς άλλος δεν ανταποκριθεί μπορεί κάλλιστα να ζητήσει η ίδια μία συγγνώμη από τον ΚΑΠΑ. Διαματάρη αποκαθιστώντας τον ως υπουργό.